κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στα όσα θα διαδραματιστούν εκεί, ο βουλευτής Ευρώ του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Ρίζος σχολιάζει και το νέο τηλεοπτικό τοπίο. Καλλικράτης και στα επιμελητήρια, αλλάζει άρδινο ο επιμελητηριακός χάρτης της χώρας. Αντιδράσεις από τους προέδρους. Εισέτη πολλά δέσποτα, ευχές πιστών στο Μητροπολίτη Αλεξάνδρου Πόλεως, άνθιμο για την ονομαστική του εορτή. Για την επερχόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αλλά και το θέμα των ημερών, αυτό των τηλεοπτικών αδειών, μίλησε ο βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Ρίζος, εστιάζοντας και στις επόμενες ενέργειες της κυβέρνησης. Την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών καθώς και την σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης σχολίασε ο βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Ρίζος. Θεωρώ ότι η διαδικασία, όπως ορίστηκε από τις νόμιμες αρχές, ακολουθήθηκε με κάθε λεπτομέρεια. Είδαμε το όφελος αυτής της διαδικασίας, τα ποσά που εισπράχθηκαν και θα εισπραχθούν για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών καναλιών. Νομίζω ότι μπαίνει μια σειρά στο τοπίο αυτό που ήταν αρκετά θολό μέχρι σήμερα, και από εδώ και πέρα θα πορευτούμε για εκείνα που έχουν να ακολουθήσουν. Ένα από τα ζητήματα τα οποία θα αρχίσουν να μπαίνουν από εδώ και πέρα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ο ρυθμιστής, ο ελεγκτής του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, με όλες τις, να ασκήσει όλες τις αρμοδιότητές του και να δημιουργηθεί, να στηθεί με την κοινή προσπάθεια όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Επιπλέον μίλησε για την κοινωνική πολιτική που θα εφαρμόσει η κυβέρνηση μέσα στο επόμενο διάστημα και εστίασε στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από εδώ και πέρα είναι στο χέρι μας να κατευθυνθούν αυτά όλα τα κονδύλια αυτά και όσα άλλα κονδύλια μπορούν να βρεθούν ή να εξοικονομηθούν για να μπορέσουμε να αναστρέψουμε αυτή την κατάσταση. Γιατί εμείς δεν ξεχνάμε ότι ο πρώτος στόχος μας ήταν να μην υπάρξει ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα ή να την ανακουφίσουμε, και το δεύτερο στόχος είναι η δίκαιη ανάπτυξη. Για αν δεν δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Τα επιμελητήρια που βρίσκονται στην επαρχία θέτουν τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις σε προτεραιότητα όταν έχουν συναντήσεις με πολιτικούς φορείς, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Δράμα Στέφανος Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως οι ρυθμοί και ο τρόπος με τον οποίο εργάζονται τα επαρχιακά επιμελητήρια δεν έχει πολιτικές βάσεις, αλλά στοχεύουν στην προώθηση και στην στήριξη της επιχειρηματικότητας. Τα επιμελητήρια τα οποία βρίσκονται στην επαρχία αποτελούν ουσιαστικά την κινητήρια δύναμη σε ό,τι έχει να κάνει με τα συνδικαλιστικά ζητήματα των επιχειρηματιών, υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Δράμας Στέφανος Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι ουσιαστικά ασχολούνται με τα σημαντικά ζητήματα και μάλιστα σωστά ιεραρχημένα, χωρίς ουσιαστικά να βάζουν στην πορεία τους πολιτικά ζητήματα, όπως άλλωστε γίνεται, όπως σημειώνει, σε άλλες περιοχές, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Τα επιμελητήρια της επαρχίας είναι αυτά τα οποία πραγματικά βάζουν τα ζητήματα ιεραρχημένα σημαντικά. Προς πάσα κατεύθυνση αυτή, ας το πούμε, η επισήμασή μου. Ξέρετε κάτι, οι ρυθμοί στην επαρχία είναι τελείως διαφορετικοί. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα προβλήματα στην επαρχία, αυτά που βιώνουμε όλοι μας, δηλαδή από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο, είναι, νομίζω, διαφορετικά. Δεν έχουν πολιτικά χαρακτηριστικά. Έχουν χαρακτηριστικά μιας σκληρής καθημερινότητας. Κάποιοι στο κέντρο μπορεί να θέλουν να το βλέπουν το θέμα πολιτικά και να παίζουν το δικό τους, αν θέλετε, παιχνίδι. Οι πρόεδροι όμως των επιμελητηρίων είμαστε εμείς αυτοί, οι οποίοι είμαστε τεχνοκράτες και μιλάμε με τον κόσμο κάθε μέρα. Το πρόβλημά μας είναι να λύσουμε, το ζήτημα είναι να λύσουμε τα προβλήματα του κόσμου, έτσι, με τις προτάσεις μας. Έτσι, όχι να βάζουμε ζητήματα δευτερευού σημασίας, τα οποία ούτως ή άλλως δεν αφορούν τον κόσμο. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το σχεδιασμό της κυβέρνησης, προωθείται η δημιουργία ενός επιμελητηρίου ανά κάθε περιφέρεια. Η αναμόρφωση αυτή αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το νέο έτος, όπου και θα διεξαχθούν και οι τελευταίες εκλογές με την παρούσα δομή. Συνεπώς,
Με βάση το σχέδιο του Υπουργείου, τα επιμελητήρια από 59 περιορίζονται σε μόλις 18. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τα επιμελητήρια Δράμας, Καβάλας, Εύρου, Ξάνθης, Εμπορικό και Βιομηχανικό Ροδόπης και Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Ροδόπης θα απορροφηθούν από το Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Η οργανική δομή του κάθε Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου θα καθορίζεται από τη δύναμη των επιμελητηρίων κάθε περιφέρειας. Στο μεταβατικό στάδιο, καθήκοντα Προέδρου θα αναλαμβάνει ένας εκ των Προέδρων των Επιμελητηρίων της Οικίας Περιφέρειας. Μέσα στις επόμενες ημέρες πρόκειται να συναντηθούν ο Σταύρος Θεοδωράκης και η Φόβη Γεννηματά προκειμένου να συζητήσουν για το οργανωτικό κομμάτι του νέου κόμματος που θα ιδρύσουν. Οι ιδρυτικές διαδικασίες για τη συγκρότηση του νέου φορέα θα ξεκινήσουν μέσα στο 2017. Ανοίγει ο δρόμος για τη συγκρότηση ενιαίου πολιτικού φορέα στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και των μεταρρυθμιστικών δυνάμεων, καθώς στη συνάντηση των εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ και του Ποταμιού την Παρασκευή προέκυψε σύμπτωση σε σχεδόν όλα τα σημεία. Οι κύριοι Πρωτόπαπας, Τσιόρδας και Αβραμίδης συμφώνησαν εντός του επόμενου τριμήνου και μέχρι το τέλος του χρόνου να εκλεγεί με ανοιχτή ψηφοφορία νέα ηγεσία. Στην συνέχεια θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για ιδρυτικό συνέδριο του νέου φορέα στις αρχές του 2017. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που είδαν και το φως στα ΜΜΕ, έχουμε κάποιες εξελίξεις στη συνένωση αυτή. Φαίνεται ότι δημιουργείται ένας νέος πολιτικός φορέας, δεν έχει καμία σχέση με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη και με το ποτάμι. Αυτός πρέπει να συμπεριλάβει μέσα τους σοσιαλδημοκράτες, τους μεταρρυθμιστές κεντρώους, τους φιλελεύθερους και όσοι γενικά κινούνται στο κεντρό και στον αριστερό χώρο. Ο νέος αυτός πολιτικός φορέας όμως πρέπει κυρίως να ανταποκριθεί στις ανάγκες του ελληνικού λαού, διαφορετικά δεν έχει κανένα νόημα. Δεν πρέπει δηλαδή να είναι ένας συμψηφισμός δύο κομμάτων, αλλά πρέπει να είναι ένας φορέας ο οποίος θα ανταποκρίνεται στα αιτήματα του ελληνικού λαού και των καιρών. Πρέπει οπωσδήποτε να είναι μεταρρυθμιστές, να έχουν λύσεις στα συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο τόπος μας και το κυριότερο απ' όλα να μην λένε ψέματα και να μην είναι λαϊκιστές. Ελπίζουμε μέσα στο επόμενο τρίμηνο να έχουμε εξελίξεις που θα είναι θετικές για την Ελλάδα, γιατί αυτό έχει σημασία. Δεν έχει σημασία να είναι θετικές για το χώρο, έχει σημασία να είναι θετικές για την πατρίδα μας. Τεχνικές και οργανωτικές λεπτομέρειες για την ψηφοφορία του νέου αρχηγού πρόκειται να συζητηθούν σε νέα συνάντηση των δύο πλευρών εντός των επόμενων εβδομάδων και εφόσον καταλήξουν, θα οριστεί το ραντεβού της Φόφης Γεννηματά και του Σταύρου Θεοδωράκη για να επικυρώσουν τα συμφωνηθέντα. Νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά, κυριότερα από όλα στον ιδεολογικό τομέα. Πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα κατάματα και να δώσει ρεαλιστικές λύσεις και ελπίδα. Ο κόσμος έχει και ο λαός μας και η πατρίδα μας έχει ανάγκη από ρεαλιστική ελπίδα και όχι από φρούδες ελπίδες και από μεγάλα λόγια. Τα έχουμε ακούσει όλα αυτά, τα έχουμε δοκιμάσει, τα έχουμε δει στα τελευταία 5 χρόνια στην κρίση, ειδικότερα τα τελευταία 2 χρόνια με το ΣΥΡΙΖΑ. Ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο. Μόνο τότε οποιοδήποτε φορέας θα έχει την αξίωση να προσφέρει κάτι καλό στην πατρίδα και στον τόπο μας. Τη μνήμη του Αγίου Ανθίμου τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία και ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως γιόρτασε τα ονομαστήρια του. Η ανταπόκριση του κόσμου τόσο στον Εσπερινό όσο και στην αρχιερατική θεαλειτουργία ήταν μεγάλη, ενώ ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης δέχτηκε ευχές από τους πιστούς. Άγιοι, ακούστε τη φτωχή φωνή μου, γίνεται για πάντα πιστή οδηγή μου. Σκορπίστε χαρά, απλώστε ειρήνη, είστε το φως σε έναν κόσμο που δει. Η παρουσία σας να μας αλλάξει, η προσευχή σας να μας ανεβάσει. Μεγάλη ήταν η προσέλευση του κόσμου στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Αλεξανδρούπολη με αφορμή τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Άνθιμου. Στις δηλώσεις του, ο Μητροπολίτης Άνθιμος ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη που του δείχνει, λέγοντας ότι πάντα προσεύχεται. Με αξιώνει ο Θεός άλλη μια χρονιά στη ζωή μου να γιορτάσω την ονομαστική μου γιορτή και να χαρώ την προσωπικότητα του Αγίου Ανθίμου, το όνομα του οποίου φέρω. Άλλη μια χρονιά για να εκτιμήσω αυτόν τον λαό που είναι γύρω μας και μας περιβάλλει με τόση εκτίμηση και αγάπη και να συναισθανθώ την τεράστια ευθύνη που έχω ως επίσκοπος απέναντι στους χριστιανούς μας. Σε αυτούς τους ανθρώπους που με ειλικρίνεια, με απλότητα, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα ξέρουν ποια είναι η θέση τους μέσα στην Εκκλησία, ξέρουν ποια είναι η ευθύνη του επισκόπου μέσα στην Εκκλησία και τι χρειάζεται ο λαός μας προκειμένου να ανορθωθεί.
στο επίπεδο των αξιών και των ιδεών που προβάλλει η πίστη μας και το Ευαγγέλιο. Τον Μητροπολίτη ευχήθηκαν χρόνια πολλά οι βουλευτές Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καΐσας και Δημήτρης Ρίζος, ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς και ο δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης. Πολύχρονος και καλόχρονος, με δύναμη και υπομονή να υπηρετεί το ποίμιό του και να βοηθάει όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερα σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και σε θέματα φροντίδας. Να είμαστε γεροί και του χρόνου, να τον ευχόμαστε τα ίδια και καλύτερα. Για την ονομαστική γιορτή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άνθιμου, επισκεφθήκαμε, τον ευχηθήκαμε για υγεία, ευτυχία και να καθοδηγεί το ποίμνιό του στην πνευματική αυτή πορεία που όλοι την έχουν ανάγκη. Χρόνια του πολλά, υγεία και όπως τον είπα και κρυφά θα το πω, μακριά από τους γιατρούς να είναι. Ευχόμεθα να είναι γερός, να τον έχει καλά ο Θεός, να είναι ακούραστος και να καθοδηγεί και να βοηθά όλους τους ανθρώπους οι οποίοι στοιχίζονται πίσω από την Εκκλησία και όχι μόνο. Εύχομαι από καρδιάς χρόνια πολλά στο σεβασμιότατο κύριο Άνθιμο και κάθε καλό στην Ιερά Μητρόπολη της Αλεξανδρούπολης, Τραϊανούπολης και Σαμοθράκης. Στον Ιεράρχη και Επιμενάρχη μας, το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άνθιμο, ευχόμαστε από καρδιάς εις πολλά έτη η ποιμαντορία του να είναι πάντα ευλογημένη προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, προς όφελος του πνημίου, προς όφελος του τόπου μας. Χρόνια πολλά στο Σεβασμιότατο. Νομίζω ότι ο δεσπότης μας είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος τηρεί όλες αυτές τις προϋποθέσεις, κάνει τους αγώνες του, έχει τις δυναμικές του και τις αδυναμίες του ως άνθρωπος. Και δεν τα κρύβει αυτά όλα, τα ομολογεί. Ακριβώς αυτή η ομολογία του είναι η ειλικρίνειά του, είναι η αλήθεια του και αυτό εγώ το τιμώ ιδιαίτερα και το σέβομαι και το αγαπώ. Χρόνια πολλά λοιπόν στον πνευματικό μας ηγέτη, στον πατέρα, στον αδελφό και φίλο μας, γιατί πραγματικά το αξίζει. Η αγάπη των πιστών προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη είναι μεγάλη και αυτό που του ευχήθηκαν είναι καλή ποιμαντορία για πολλά χρόνια ακόμη και να είναι γερός και να συνεχίσει το θεάρεστο έργο του. Γερός να είναι τον Καμαρώνο, Μιχαήλ Αλεξανδρούπολη τον Καμαρώνο, είναι καλό άτομο. Να είναι γερός και η Εκκλησία έχει αποδείξει ότι είναι σε όλα τα δύσκολα πάντα πρώτη και μπροστά. Εύχομαι να είναι πάντα γερός, πολύχρονος, ευτυχισμένος και να μας ευλογεί με τα υπέροχα κηρύγματά του. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη είναι δύο κτηνίατροι του Δημοσίου, ο πρώτος από την Κομωτινή και ο δεύτερος από την Ξάνθη, ύστερα από καταγγελίες ιδιοκτητών κτηνοτροφικών μονάδων της Θράκης για κομπίνα με δήθεν μολυσμένα από μελιτέο πυρετό ζώα. Η υπόθεση ερευνήθηκε από τους αδιάφθορους της ελληνικής αστυνομίας που κατόπιν επιχείρησης συνέλαβαν στην Κομωτινή τον 47χρονο κτηνίατρο, ενώ ο 41 ετών συνάδελφός του διαφεύγει τη σύλληψη καθώς παρήλθε η αυτόφορη διαδικασία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, οι καταγγελίες ανέφεραν ότι ο 41 ετών κτηνίατρος, ύστερα από αιμοληψίες σε δύο κτηνοτροφικές μονάδες, ενημέρωσε τους ιδιοκτήτες τους ότι βρέθηκαν δείγματα αίματος ζώων ύποπτα για μελιτέο πυρετό. Προκειμένου να αποφευθεί το ενδεχόμενο καραντίνας, ο ίδιος πάντα κατά τις καταγγελίες, προέτρεψε τους ιδιοκτήτες να απευθυνθούν στον 47χρονο συναδελφό του, ο οποίος ακολούθως ζήτησε να του αποστείλουν νέα δείγματα αίματος για άτυπο εργαστηριακό έλεγχο στο δημόσιο κτηνιατρικό γραφείο όπου υπηρετούσε στην Κομωτινή. Κατόπιν τούτου κατήγγειλαν τους γιατρούς στην υποδιεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων Βόρειο Ελλάδος, αστυνομικοί της οποίας προσημείωσαν το ποσό των 800 ευρώ, το οποίο κατηγορείται ότι παρέλαβε ο 47χρονος από κτηνοτρόφο ως αντίτιμο για την άτυπη εξέταση δειγμάτων. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των πολιτών της Αλεξανδρούπολης στο κυνήγι του Θησαυρού που διοργάνωσε το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Βία Εγνατία. Όλοι οι συμμετέχοντες μέσω διαδραστικών γρίφων διασκέδασαν και έμαθαν για την ιστορία της Εγνατίας Οδού. Περισσότεροι από 35 πολίτες συμμετείχαν στην πρώτη εκδήλωση που έγινε στην Αλεξανδρούπολη στο πλαίσιο του δεύτερου φεστιβάλ Βία Εγνατία. Το κυνήγι θησαυρού που διοργανώθηκε από το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης διεξήχθη σε 9 μνημιακούς χώρους της πόλης, όπου οι συμμετέχοντες έλυσαν γρίφους και έμαθαν για την ιστορία της Εγνατίας Οδού μέσω ενός διαδραστικού παιχνιδιού με φανταστικά ψήγματα.
Είναι μια ιστορία μυθοπλασίας που έχει σαν κεντρικό πυρήνα και στόχο να συνδέσει 9 μνημεία της πόλης, 9 μνημονικούς χώρους και τόπους της πόλης με την διαχρονική σημασία και λειτουργία της Βία Εγνατία. Δηλαδή από την Ρωμαϊκή εποχή, τη Βυζαντινή, την Οθωμανική και στην νεότερη ιστορία. Είναι μια ιστορία που στήθηκε γιατί δεν έχουμε στοιχεία από εκείνες τις εποχές, άρα οι αναφορές, οι γρίφοι, οι εκπλήξεις γίνονται με βάση το σκεπτικό αυτό της ανάδειξης της διαχρονικότητας και έτσι αναδεικνύεται και μέσα από αυτό και από τις γνώσεις που θα ανακαλύψουν και θα πάρουν οι συμμετέχοντες, που είναι 8-9 ομάδες, θα δούνε την αξία της Βία Εγνατία αλλά και τη γεωπολιτική σημασία της περιοχής μας. Οι κανόνες ήταν απλοί, προκειμένου να μπορέσουν να συμμετέχουν και παιδιά, αλλά παράλληλα οι γρίφοι παρουσίασαν μια ενδιαφέρουσα δυσκολία ώστε να αναδειχθεί η νικητήρια ομάδα. Οι νικητές βραβεύτηκαν συμβολικά με μια κούπα του μουσείου. Σε κάθε ένα σημείο υπάρχει ένας γρίφος ο οποίος πρέπει να λυθεί και αυτό τώρα πρέπει να ακολουθεί με τη σειρά. Το μουσείο έχει σκεφτεί ότι θα ήταν πολύ πιο ωραίο να είναι έτσι σχετικά διαδραστικό και γι' αυτό το λόγο σε κάποιους από τους σταθμούς υπάρχουν κάποιοι εθελοντές που είναι ντυμένοι με ρούχα εποχής. Υπάρχει κάποιος που είναι ντυμένος σαν Ρωμαίος, κάποιος που είναι μια κοπέλα που είναι ντυμένη σαν Βυζαντινή, ένας Οθωμανός και μια κοπέλα που είναι ντυμένη με ένα φόρεμα του 1920. Ο καθένας από αυτούς έχει κάποιο ρόλο να διαδραματίσει, γιατί οι συμμετέχοντες, αφού έχουν ολοκληρώσει έναν προηγούμενο σταθμό, θα πρέπει να δώσουν την απάντηση της αποστολής τους για να ολοκληρωθεί το κομμάτι αυτό και να πάρουν την επόμενη αποστολή. Τώρα, το όλο θέμα είναι ότι έχει κλαπεί ένα σπάνιο βιβλίο που λέει μέσα όλη την ιστορία της Εγνατίας Οδού. Οι συμμετέχοντες στην ουσία τρέχουν για να ανακαλύψουν το χαμένο βιβλίο μέχρι να φτάσουν στον τερματικό σταθμό. Ο τερματικός σταθμός είναι το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Είναι, μέσα σε αυτό το κομμάτι υπάρχει ακόμα μία αποστολή που πρέπει να ολοκληρώσουν. Ας μείνουμε για ακόμη λίγο στο Βία Εγνατία και στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα έρθουν αύριο στην πόλη λόγω του Βία Εγνατία Run 2016. Για το θέμα θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Κώστα Χατζιαναγνώστου. Κύριε Χατζιαναγνώστου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Πέραλου, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Τι πρέπει λοιπόν να προσέξουν αύριο οι οδηγοί για να μην έχουμε προβλήματα στην διεξαγωγή του Βία Εγνατία Run? Λοιπόν, αύριο που γίνεται αυτή η εκδήλωση του Βία Εγνατία, θα υπάρξουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και θα αρχίσουν τα μέτρα να εκδηλώνονται που θα έχουν απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και κυκλοφορίας στις 3 η ώρα το μεσημερινό από το κομμάτι του Απαλού, τον παράδρομο του Απαλού που είναι μετά το πρατήριο Καυσίμων προς την Αλεξανδρούπολη έως και το Νομαρχείο. Θα δημιουργηθεί η πορείας που πηγαίνει προς την Ανατολή, δηλαδή από Αλεξανδρούπολη προς Απαλό, η μία λωρίδα κυκλοφορίας, όπως ερχόμαστε προς την Αλεξανδρούπολη η αριστερή, με σήμανση, θα γίνει ο διάδρομος που θα τρέχουν οι αθλητές. Μάλιστα. Θα πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί που θα κινούνται εκεί, να πηγαίνουν στη λωρίδα αυτή που, που δεν θα είναι για τους αθλητές. Επίσης τα μέτρα θα αρχίσουν και να δηλώνονται και στις 5, μετά τις 5 το απόγευμα, στους οικισμούς από όπου θα περάσει, που είναι η διαδρομή. Δηλαδή στο Αρίστινο, στην Άνθεια, στον Απλό. Θα ξεκινήσουν από τα θερμά λουτρά, από τα αιματικά λουτρά. Θα μπουν στον δρόμο τον επαρχιακό λουτρών Αριστίνου Άνθειας. Από το Σύλλογο Αιμοδοτών θα φύγουν δεξιά, θα βγουν στον Απαλό, θα περάσουν από την Εκκλησία, θα περάσουν κάθε το Εθνικό Δίκτυο και θα βγουν μετά στον παράδρομο και θα φτάσουμε πάλι εκεί που είναι οι εγκαταστάσεις του κυρίου Δαστερίδη. Θα βγούμε δεξιά στον Εθνικό Δίκτυο και θα συνεχίσουμε μέχρι το Μαρινόπουλο αριστερά, Καραολή Δημητρίου και θα βγούμε μπροστά στο Νομαρχείο. Σε όλο αυτό το... δεν θα πρέπει να σταθμεύουν ούτε να κυκλοφορούν από τις 3 και μετά τα αυτοκίνητα. Θα υπάρχουν οι προχωνόμοι, θα υπάρχουν οι εθελοντές, θα έχει μπει η σήμανση από νωρίτερα. Οπότε νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά για αυτή την πάρα πολύ σπουδαία εκδήλωση για την περιοχή. Συνηθίσαμε, κύριε Χατζιαναγνώστου, τα τελευταία χρόνια ευτυχώς γίνονται αρκετές τέτοιες διοργανώσεις στην περιοχή. Ναι. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει συνηθίσει. Σήμερα να ρωτήσω, αυτή την ώρα υπάρχουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πάλι λόγω του Βία Εγνατία? Ναι, πώς κυλάνε τα πράγματα? Που μιλάμε, είναι η εκδήλωση, η μουσική συναυλία στο Νομαρχείο, στην παραλία δηλαδή. Τον Σταβέντο. Από το πρωί γίνανε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Βέβαια υπήρξε κάποια ταλαιπωρία των πολιτών. Εδώ
Εντάξει, τι να κάνουμε. Υπομονή. Εμείς κοστάζει. Μπορούμε από την πλευρά μας. Εγώ απλά θα ήθελα, κυρία Πεδάδου, να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που τρέξαμε για να γίνουν και η σημερινή και η αυριανή εκδήλωση που θα γίνει. Είναι οι εθελοντές. Είναι οι συνάδελφοί μου, για να μιλήσω τώρα από την πλευρά μου με την αστυνομική ιδιότητα, οι τροχονόμοι και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι που θα απασχοληθούν. Και κυρίως θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, ονομαστικά θα το πω αυτό δημόσια, τον κύριο Ζούμπη και τον κύριο Κουρτίδη και τον κύριο Στροχέα, γιατί είναι αυτοί που δώσανε όλο τους το είναι για να βγουν αυτά τα μέτρα. Και θα βγουν. Επίσης θα ήθελα να κάνω μια έκκληση σε όσους ακούν φορείς, σύλλογοι κτλ. Όταν θέλουν να κάνουν κάποιες εκδηλώσεις, πριν πάνε το αίτημά τους είτε στο Περιφερειακό είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις Τεχνικές ή οπουδήποτε αλλού, ας έρχονται πρώτα στην Τροχέα να ενημερώνουν. Μας λένε τι ακριβώς θέλουν. Εμείς με την εμπειρία μας και την γνωμοδότηση που θα πάνε τα πράγματα όσο μπορούν καλύτερα. Αυτό πραγματικά είναι μια έκκληση από εμάς. Για να μην δημιουργούνται όσο μπορούν λιγότερα προβλήματα στην πόλη και στην κυκλοφορία. Για να πηγαίνουν όλες τις εκδηλώσεις να γίνονται σωστά, να προβάλλουν την περιοχή μας και να μην προκαλούνται προβλήματα. Και πρέπει να είναι όλα όσο μπορούν καλύτερα. Μάλιστα, κύριε Χατζηναγνώστου. Αύριο πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε. Στο νόμο Εύρου θα περιοδεύσει τον Οκτώβριο ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, σύμφωνα με τον βουλευτή Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Καΐσα. Παράλληλα, ο κ. Καΐσας αναφέρθηκε και στις προσλήψεις που έρχονται για τα νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης και Δημοτίχου. Τον Οκτώβριο θα επισκεφθεί τον νομό Εύρου ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, όπου και θα έχει συναντήσεις με σωματεία και τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Τον Οκτώβριο πιστεύουμε ότι θα είναι ο Υπουργός Υγείας στον Εύρο, θα δούμε τα νοσοκομεία, θα δούμε αναλυτικά τα κέντρα υγείας, τις ελλείψεις. Προγραμματίζουμε δηλαδή μια επίσκεψη έτσι με τον Υπουργό και πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα πιο αναλυτικά να πούμε και εξαγγελίες άλλου είδους. Παράλληλο, ο βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε και τις τελευταίες ανακοινώσεις ότι έχει να κάνει με τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ νοσηλευτικού προσωπικού για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Βρισκόμαστε σε μια ευχάριστη θέση να δούμε ότι προκυρήσονται καινούργιες θέσεις και κυρίως μόνιμου προσωπικού για το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και Δημοτίου. Εδώ από τις 1.500 θέσεις που υπήρχαν, οι μισές περίπου 750. Θα συμπληρωθούν από τους προηγούμενους διαγωνισμούς από τους επιλαχόντες συν 13 άτομα που θα είναι καινούργια, την καινούργια προκήρυξη. Έχει διάφορο προσωπικό μέσα. Ξέρουμε ότι αυτά τα 20 άτομα περίπου που θα προσληφθούν δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Είναι τεράστιες οι ανάγκες, κυρίως σε νοσηλευτικό προσωπικό. Έχουμε γνώσεις σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, προσπαθούμε μέχρι τέλος του έτους να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες και στη συνέχεια πιστεύουμε ότι το 2017 θα μας δοθεί η δυνατότητα να έχουμε περισσότερες δυνατότητες να προσλάβουν προσωπικό. Δύο σημαντικά έργα για το Δήμο Αλεξανδρούπολης θα παραδοθούν στο τέλος Σεπτεμβρίου σύμφωνα με τον Δήμαρχο Βαγγέλη Λαμπάκη. Ο λόγος για τον μικρό περιφερειακό και το πάρκο Αλτίν Αλμάζη. Παράταση ενός μήνα πήραν οι εργασίες στο πάρκο Αλτίν Αλμάζη, με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη να τονίζει πως στο τέλος του Σεπτεμβρίου το έργο θα έχει ολοκληρωθεί και θα τελεστούν και τα εγγένεια. Το αργότερο τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουμε τελειώσει και θα έχουμε ολοκληρώσει όλες τις κατασκευές στο κηποθέατρο, οπότε υπολογίζουμε να έχουμε και τα εγγένεια συνολικά του πάρκου μαζί με το αναψυκτήριο και όλους τους χώρους των 80 θεμάτων μαζί και με το κηποθέατρο. Η αλήθεια είναι ότι αργήσαμε λίγο, περιμέναμε στις αρχές του καλοκαιριού να τελειώσουμε, αλλά ευτυχώς διατηρήσαμε σε καλή κατάσταση το παλιό κηποθέατρο με αποτέλεσμα να μην στερηθεί κανείς από την Αλεξανδρούπολη που ήθελε να δημιουργήσει μια παράσταση, να ανεβάσει μια παράσταση, να υπάρχει αυτή η σκηνή στο κηποθέατρο του πάρκου των Προσκόπων και βέβαια από εδώ και πέρα σε λίγες μέρες ολοκληρωμένου του πάρκου να έχουμε τη δυνατότητα να ανεβάζουμε παραστάσεις στο κηποθέατρο των 1.300 θέσεων. Επιμένω και συμπληρώνω διατηρουμένου και του πάρκου και του κηποθεάτρου στο πάρκο Προσκόπων, όπου μάλιστα αναζητώντας μια χρηματοδότηση την οποία θα την πετύχουμε, είμαι σίγουρος, θα το ανανεώσουμε πλήρως και θα το κάνουμε καινούργιο για την επόμενη σεζόν, έτσι ώστε να έχουμε δύο
κυποθέατρο. Σε ό,τι έχει να κάνει με το έργο του μικρού περιφερειακού, ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης των εργασιών δείχνει και αυτός την 31η Σεπτεμβρίου. Έχουν αρχίσει οι εργασίες διασύνδεσης του υπαρχιακού δρόμου, του κεντρικού υπαρχιακού δρόμου, με το περιφερειακό το μικρό των 3 περίπου χιλιόμετρων. Επίσης άρχισαν οι εργασίες από την περασμένη εβδομάδα της ενδυνάμωσης των πρανών και των θεμελίων της γέφυρας που ενώνει τα δύο στρατόπεδα και της συνατολικής περίφραξης, με αποτέλεσμα το αργότερο σε 10 μέρες να έχουν τελειώσει οι εργασίες ενδιάμεσα στο περιφερειακό, έτσι ώστε να αποδώσουμε από το σημείο το οποίο τελειώνει, δηλαδή περίπου στο πάρκο του Αλτιναμάζη, εκεί στο σούπερ μάρκετ του Μαρινόπουλου, μέχρι και τα 3 χιλιόμετρα που τελειώνει, αρχίζει αν θέλετε στο σημείο 0 στον επαρχιακό δρόμο Μάκρης, στον ΕΟΤ, να το αποδώσουμε ολόκληρο σε 10 μέρες. Απλά περίπου σε ένα μήνα από σήμερα, τέλος Σεπτεμβρίου, θα γίνει και η σύνδεση και θα αποδοθεί και η σύνδεση με τον επαρχιακό δρόμο. Είμαι σίγουρος και από την μελέτη προκύπτων αυτό, ότι την κυκλοφοριακή, ότι μετά από ένα μήνα περίπου, όταν θα αποδοθεί πλήρως ο δρόμος αυτός, θα δημιουργήσει μια τεράστια ανάσα, ελάφρυνση κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης. Ως ένα νομοσχέδιο μέσα από το οποίο διασφαλίζονται θέσεις εργασίας στον τομέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης, χαρακτηρίζεται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, μέσα από το οποίο ρυθμίζονται διάφορα ζητήματα των ιδιωτικών σχολείων, ο βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Καραγιαννίδης. Αλλάζει το τοπίο της ιδιωτικής εκπαίδευσης μετά και την ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας που ρυθμίζει και θέματα που άπτονται των ιδιωτικών σχολείων. Το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει σε λίγες μέρες και πολλά πράγματα θα έχουν αλλάξει για τα σχολεία, τους δασκάλους, τους καθηγητές αλλά και τους μαθητές. Η πρώτη μεγάλη αλλαγή αφορά τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα νιώθουν πλέον πιο σίγουροι για τη θέση τους μετά τις σχετικές ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν, καθώς εάν παρέλθει μία διετία από την πρόσληψή τους και δεν καταγγελθεί η σύμβαση από τους σχολάρχες, τότε οι συμβάσεις τους θα μετατρέπονται αυτομάτως σε αορίστου χρόνου και θα μπορούν να απολύονται μόνο υπό συγκεκριμένες και αυστηρές προϋποθέσεις. Για πρώτη φορά ισχυροποιείται η εργασιακή θέση των ανθρώπων που δουλεύουν στην ιδιωτική παιδεία. Υπόθηκε αρκετές φορές και από τον ίδιο τον Υπουργό, τον Νίκο Τοφίλη, ότι η παιδεία δεν είναι εμπόρευμα και άρα δεν μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε ως τέτοιο. Η Νέα Δημοκρατία βέβαια αντιμετωπίζει τους μαθητές και τους γονείς ως πελάτες και θέλει να τους παίρνει χρήματα για το δημόσιο αγαθό. Εμείς θεωρούμε ότι είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να λειτουργεί ισότιμα και στην ιδιωτική και στην δημόσια παιδεία ένα συγκεκριμένο εργασιακό πλαίσιο. Υπήρξε ένα ζήτημα με τους δασκάλους ειδικής αγωγής. Νομίζω δόθηκαν απαντήσεις από τον Υπουργό. Θα υπάρξει μια κλικούμενη ουσιαστικά αποκατάσταση των ανθρώπων αυτών στον επόμενο χρόνο και το 2017. Από εκεί και πέρα, αυτό το νομοσχέδιο είναι τουλάχιστον από τα νομοσχέδια που μπορούμε να είμαστε περήφανοι ότι έχει φέρει μία αλλαγή στον εργασιακό βίο των ανθρώπων που δουλεύουν στην ιδιωτική παιδεία και θα φέρει ακόμα μεγαλύτερες αλλαγές σε αυτό το πεδίο. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα που αλλάζει και αφορά όλη την εκπαιδευτική κοινότητα των ιδιωτικών σχολείων είναι οι πρόσθετες δράσεις που παρέχουν οι σχολικές μονάδες, όπως η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη, οι ξένες γλώσσες, αθλήματα και άλλα. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Παιδείας δίνει τη δυνατότητα να καθορίζει το κάθε σχολείο το ανώτατο όριο στο εβδομαδιαίο ορολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 40 ώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι δίνεται και η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να παρεκκλίνουν από το ορολόγιο όμως πρόγραμμα, προσφέροντας στους μαθητές κάθε είδους προαιρετική σχολική δράση που δεν προβλέπεται στο ισχύον ορολόγιο πρόγραμμα, με την προϋπόθεση όμως να υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Με μια σειρά από προβλήματα αναμένεται να ξεκινήσει το νέο δικαστικό έτος, όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, Τάσος Πούλιος, μιλώντας στη Δέλτα Τηλεόραση. Ζητήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με πληστηριασμούς και κατασχέσεις, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζονται τα προβλήματα έλλειψης προσωπικού και υλικοτεχνικών υποδομών. Άσχημα είναι τα νέα για αυτούς οι οποίοι έχουν δικαστικές υποθέσεις με το δημόσιο, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε πληστηριασμό ή σε κατασχέσεις, καθώς από την έναρξη του δικαστικού έτους και με την αποχή των δικηγόρων να έχει σταματήσει, αυτές οι υποθέσεις θα αρχίσουν να εκδικάζονται κανονικά.
Τα προβλήματα που είχαμε με το τέλος του δικαστικού, το ουσιαστικό τέλος τον Ιούνιο, εξακολουθούν να υπάρχουν και μάλλον εντείνονται. Είναι δεδομένο πλέον ότι η αποχή μας ουσιαστικά έχει σταματήσει. Είναι εξαιρετικά στοχευμένη πλέον μόνο σε συγκεκριμένα δικαστήρια που έχουν να κάνουν με το δημόσιο, και αυτό μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Επομένως, με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, δηλαδή μετά την 15η Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσουν τα ζητήματα που αφορούν τον χώρο της δικαιοσύνης και κυρίως τα ζητήματα των πληστηριασμών που αφορούν και τους Έλληνες πολίτες, αφού οι δικηγόροι πλέον δεν απεργούν. Οι διαδικασίες κατασχέσεων και πληστηριασμών θα ξεκινήσουν κανονικά από το Σεπτέμβριο. Παράδειλο, όπως σημειώνει ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Δράμας, Τάσος Πούλιος, για μία ακόμη φορά το δικαστικό έτος ξεκινάει με ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή αλλά και σε προσωπικό. Υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα που είχαμε και πριν στον χώρο της δικαιοσύνης, δηλαδή η έλλειψη προσωπικού, η πολύ χαμηλή επάρκεια όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή. Παρόλες τις δικές μας προσπάθειες και παρόλες τις ενέργειες που κάναμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τα δικαστήρια θα έχουν και φέτος τα ίδια προβλήματα που είχαν τα προηγούμενα χρόνια και ίσως ελαφρώς εντυνόμενα, λόγω και της αύξησης του όγκου των εργασιών που έχουν με το καινούριο δικαστικό έτος. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν ένα κλίμα έντονο κατά την έναρξη και κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους. Ευελπιστούμε όμως ότι με τις δικές μας προσπάθειες και με τις προσπάθειες όλων των εργαζομένων στον χώρο της δικαιοσύνης θα καταφέρουμε και φέτος να ανταπεξέλθουμε με όσα προβλήματα αντιμετωπίσουμε στις ανάγκες που έχει ο μέσος Έλληνας πολίτης στην απονομή της δικαιοσύνης. Συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής, όπου μεταξύ άλλων λήφθηκαν αποφάσεις για τη σύντηση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου, ενώ εγκρίθηκαν τα πρακτικά για την αγορά λαμπτήρων και άλλων υλικών φωτισμού. Συνεδρίασε σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής. Από τα θέματα που μας απασχόλησαν ξεχωρίζουν τρία. Τα δύο αφορούν εγκρίσεις πρακτικών διαγωνισμού. Ο ένας διαγωνισμός ήταν για τη σύντηση των μαθητών του Μουσικού Γυμνάσιου. Όπως ξέρετε, τα σχολεία αρχίζουν την επόμενη εβδομάδα. Είμαστε έτοιμοι πλέον, αυτό το οποίο προβλέπεται από τον νόμο. Έχουμε κάνει όλες τις διαδικασίες, οπότε με την έναρξη του σχολικού έτους έχουμε την δυνατότητα πλέον να συντήσουμε από την πρώτη μέρα τους μαθητές του μουσικού σχολείου. Το δεύτερο θέμα ήταν η έγκριση πρακτικών ενός διαγωνισμού, ο οποίος ξεκίνησε πριν από 2-3 μήνες, αλλά με τις ενστάσεις και λοιπά, οι οποίες είχαν κατετεθεί, καθυστέρησε περίπου 2 μήνες. Είναι έγκριση λαμπτήρων και υλικών οδοφωτισμού. Ο διαγωνισμός αυτός είναι για 2 χρόνια. Και το τρίτο ήταν κάποιες εγκρίσεις για πιστώσεις, οι οποίες έχουν δρομολογηθεί. Διαφωνούν οι οδηγοί ταξί της Αλεξανδρούπολης με την κυκλοφοριακή μελέτη που προβλέπει μονοδρόμηση της παραλιακής οδού της Μεγάλου Αλεξάνδρου χωρίς περιφερειακό δρόμο και με τα υπάρχοντα κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της πόλης. Οι οδηγοί ταξί θεωρούν ότι μια τέτοια αλλαγή θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τη δουλειά τους. Κάθετα αντίθετη στην μονοδρόμηση της παραλιακής οδού της Αλεξανδρούπολης βρίσκονται οι οδηγοί ταξί που δραστηριοποιούνται εντός του αστικού ιστού. Η κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου, που πήρε την έγκριση της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης και πέρασε στην δεύτερη φάση, προβλέπει ότι η οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου πρέπει να σταματήσει να λειτουργεί ως χώρο στάθμευσης και να αξιοποιηθεί για την χρήση των πεζών και των ποδηλάτων. Είμαστε αντίθετοι με τη μονοδρόμηση. Φαντάζομαι αυτό και οι περισσότεροι έχουν δηλώσει αντίθεση προς αυτό, διότι δυσκολεύουμε περισσότερο το κυκλοφοριακό, το οποίο μπορεί με την κρίση να έχει πέσει κάπως, αλλά η πόλη αυτή ήταν γνωστή για τους δρόμους της, για τους μεγάλους δρόμους της. Από αυτή τη στιγμή που κάναμε τους ποδηλατοδρόμους εδώ, μεγάλα πεζοδρόμια πιο εκεί, μονοδρόμηση της παραλιακής, δυσκολεύουμε την πρόσβαση σε πολλά από τα μαγαζιά τα οποία είναι και κάτω στην παραλιακή. Δηλαδή νομίζω ότι και οι ίδιοι οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην παραλιακή θα πρέπει να είναι αντίθετοι προς αυτό. Ένα δείγμα γραφής της αλλαγής πορείας της παραλιακής το παίρνουμε και το καλοκαίρι που κλείνει η παραλιακή. Από τις 8 η ώρα δημιουργείται ένα μποτιλιάρισμα τεράστιο στη Λεωφόρο Δημοκρατίας που δεν μπορεί να απορροφήσει όλο αυτό τον όγκο των επισκεπτών. Μεταξύ άλλων, οι οδηγοί ταξί εστιάζουν στην έλλειψη περιφερειακών οδών και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή όταν η παραλιακή οδός είναι κλειστή τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Αν μονοδρομήσουμε την παραλιακή, θα βάλουμε περισσότερο κίνηση στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Αυτά τα αυτοκίνητα θα πρέπει να έχουν κάποιες άλλες λύσεις διαφυγής. Περιφερειακή, είτε μικρή είτε μεγάλη περιφερειακή, ακόμη δεν έχει τελειώσει. Οπότε όλα αυτά τα αυτοκίνητα πού θα τα στείλουμε? Εκτός αν οραματιζόμαστε ένα κέντρο το οποίο θα είναι απλά πεζόδρομος.
Αν θέλουμε ένα κέντρο πεζόδρομο, τότε ας το κλείσουμε από το καπί και κάτω, να το κάνουμε πεζόδρομο όπως τις λευκές νύχτες, να μην κυκλοφορεί τίποτε. Αλλά αν έχουμε ανοιχτή πρόσβαση προς τα αυτοκίνητα, δεν μπορεί να μικραίνουμε ή να μονοδρομούμε δρόμους μεγάλους, τεράστιους, γιατί η παραλιακή είναι από τις πιο μεγάλες. Συν τα πεζοδρόμια που έχει. Να μονοδρομούμε δρόμους χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε την κίνηση των αυτοκινήτων. Εξαρτάται, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε να γίνει. Εμείς πάντως είμαστε αντίθετοι. Παρά το γεγονός ότι η αγροτική παραγωγή και κυρίως σε δυναμικές καλλιέργειες πήγε καλά, αυτό το καλό κλίμα δεν μεταφράζεται σε οικονομικά ωφέλη για τους αγρότες, όπως σημειώνει το στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Γιάννης Στεφανίδης. Μάλιστα, ο κύριος Στεφανίδης ρίχνει τα βέλη του προς την κυβέρνηση, που όπως τονίζει, παρά τις αρχικές δεσμεύσεις της, για μία ακόμη φορά άφησε απροστάτευτους τους αγρότες. Παρά την αυξημένη γεωργική παραγωγή σε δυναμικές καλλιέργειες, οι οποίες καλλιεργούνται στην περιοχή της Δράμας, όπως υπογραμμίζει το στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Γιάννης Στεφανίδης, δεν υπάρχει ουσιαστική οικονομική ανταπόδοση προς τους αγρότες. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τον κύριο Στεφανίδη, τόσο οι μεσάζοντες όσο και οι μεταποιητικές εταιρείες κάνουν πάρτι. Σε μερικές εβδομάδες, κύριε Καστόρη, κλείνει η αγροτική περίοδος, η καλλιεργητική αγροτική περίοδος και αυτής της χρονιάς. Δυναμικά προϊόντα που καλλιεργούνται στην περιοχή μας, όπως είναι το καλαμπόκι, το βαμβάκι, τα δημητριακά, σε μεγάλες εκτάσεις. Πρέπει να πούμε ότι με την επιδίωξη των παραγωγών και τη φροντίδα, τα αποτελέσματα σε ποσότητα είναι ικανοποιητικά. Αυτό όμως που παρατηρείται αυτή την περίοδο, που διαμορφώνονται κατά έναν τρόπο οι τιμές των αγροτικών προϊόντων, διαπιστώνουμε ότι οι μεγαλέμποροι και οι μεσάζοντες, οι μεταποιητικές μονάδες κάνουν πάρτι, κερδοσκοπούν σε βάρος των αγροτών. Οι τιμές είναι ιδιαίτερα χαμηλές, όπως υπογραμμίζει ο κύριος Στεφανίδης, κυρίως στα σιτηρά αλλά και στα υπόλοιπα δημητριακά, και μάλιστα το στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος για μία ακόμη φορά υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση άφησε απροστάτευτους τους αγρότες απέναντι στους εμπόρους και στις μεταποιητικές επιχειρήσεις. Οι τιμές που προσφέρονται είναι εξευτελιστικές. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι το παράδειγμα των δημητριακών, όπου οι τιμές είναι κατά 30 με 40% λιγότερες σε σχέση με πέρσι. Ενδεικτικό είναι το σκληρό σιτάρι και το μαλακό σιτάρι. Και επίσης οι τιμές στο καλαμπόκι δεν είναι βίωνες. Βλέπουμε δηλαδή ότι αυτό που έλεγε η κυβέρνηση, ότι θα εξασφαλίσει σταθερές τιμές και ένα σταθερό εισόδημα στους αγρότες, δεν έχει επιτευχθεί. Από την άλλη πλευρά, έχουμε αύξηση των γεωργοεφοδίων, της φορολόγησης των αγροτών, μια σειρά μέτρα που έχουν πάρθει μέσα από τα μνημόνια, των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών που έχουν ανέβει κατά πολύ, που δυσχεραίνουν τη θέση του αγρότη. Είναι ζωφερό το μέλλον και για τους αγρότες της περιοχής μας. Χωρίς πολλές πυρκαγιές, κυλά μέχρι στιγμής η φετινή αντιπυρική περίοδος στο Δήμο Κομοτηνής, με την πολιτική προστασία να προετοιμάζεται ήδη για τις προκλήσεις του χειμώνα. Μια καλή θερινή σεζόν σε ό,τι έχει να κάνει με τις πυρκαγιές μπορεί να χαρακτηριστεί αυτή του 2016 για το Δήμο Κομοτηνής. Όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Θέμη Τζενετίδης, η μοναδική συνδρομή των δυνάμεων του Δήμου ήταν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην ξυλαγανή του Δήμου Μαρονία Σαπών. Φέτος για τον ομό μας δεν είχαμε πολλές πυρκαγιές, ώστε να έχουμε την επέμβαση. Εμείς ο ρόλος μας είναι, παραδείγματος χάρη, όταν συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις, όταν ακριβώς αυτή μας ζητηθεί. Για φέτος μας ζητήθηκε μόνο μία συνδρομή στο Δήμο Ξυλαγανής, όπου ο Δήμος Κομοτηνής με τα μηχανήματα τα οποία δέχτηκε την υδροφόρα σε δράμα με εκεί πέρα για 2 μέρες, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το έργο της κατάσβεσης, πάντα υπό την επιστασία της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είμαστε έτοιμοι πάντοτε σαν Δήμος να μπορέσουμε να συνδράμουμε με την επιφυλακή του προσωπικού και με τα μηχανήματα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας για το σκοπό αυτό.
Από εδώ και πέρα ξεκινάει η προετοιμασία για την χειμερινή περίοδο και η ετοιμότητα του Δήμου σε θέματα πολιτικής προστασίας, όπως είπε ο κύριος Τζενετίδης, είναι καλή. Ήταν μια καλή σεζόν και πιστεύω να κυλήσει και από το υπόλοιπο, από εδώ που μιλάμε, από τη σημερινή ημερομηνία μέχρι και μέχρι το τέλος της λήξης της αντιπυρικής περίοδου. Πιστεύω να είμαστε εντάξει, εμείς είμαστε έτοιμοι και ετοιμαζόμαστε και για το χειμώνα με τους παγετούς και με τις βροχοπτώσεις που θα μπορέσουμε τυχόν να αντιμετωπίσουμε. Μια σειρά από ζητήματα δημιουργούν οι νέες διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας στους ιδιοκτήτες φροντιστηρίων που αναγκάζονται να αναρτούν το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων, καθώς και μια σειρά από άλλα στοιχεία σύμφωνα με τον Πρόεδρο Συλλόγου Φροντιστών Μέσης Εκπαίδευσης Δράμας, κύριο Χρήστο Χαρακόπουλο. Ένα άλλο όμως σημαντικό πρόβλημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ο αθέμητος ανταγωνισμός από πλευράς μερίδας καθηγητών του Δημοσίου. Οι νέες διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας προς τους ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης δημιουργούν με τη σειρά τους μία σειρά από ζητήματα, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το προσωπικό αλλά και με το ορολόγιο πρόγραμμα. Η αλήθεια είναι ότι και φέτος η φροντιστηριακή χρονιά ξεκινάει άσχημα. Πέρσι, για παράδειγμα, είχαμε το πρόβλημα του ΦΠΑ. Φέτος έχουμε νέα νομοσχέδια, νέες προτάσεις. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τη λειτουργία και τις προσλήψεις των καθηγητών στα φροντιστήρια, δηλαδή έχουμε μια νέα πρόταση, ένα νέο νομοσχέδιο που αναγκάζει τα φροντιστήρια πρώτον να κάνουν προσλήψεις καθηγητών με συγκεκριμένες ώρες, που αυτό δεν μπορεί να γίνει στην πράξη γιατί δεν είμαστε σχολεία για να έχουμε τόσες πολλές ώρες και τόσα πολλά τμήματα. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να αποστέλνουμε και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αναλυτικά το πρόγραμμα των ωρών των παιδιών που έχουμε μέσα στα τμήματά μας και ποιοι είναι οι διδάσκοντες. Πράγμα το οποίο εμείς έχουμε αναρτήσει στα φροντιστήριά μας. Σε περίπτωση, ας πούμε, ελέγχου, υπάρχει ο πίνακας για την επιθεώρηση εργασίας και του οίκου. Οπότε δεν ξέρουμε γιατί πρέπει να μπούμε σε όλη αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία και, για να είμαι ειλικρινής, είμαστε ο μόνος κλάδος. Μάλιστα, ο πρόεδρος των φροντιστών μέσης εκπαίδευσης Δράμας δίνει και ένα σχετικό παράδειγμα. Ένας γιατρός στέλνει σε αρμόδιο φορέα όλους τους πελάτες που έχει, για παράδειγμα, εξετάσει ή ο υδραυλικός ή οποιοδήποτε άλλος επαγγελματίας. Δεν ξέρω λοιπόν γιατί εγώ, και δεν είναι θέμα ότι δεν θέλουμε να το κάνουμε, είναι ότι δεν έχουμε χρόνο. Πάνω απ' όλα είμαστε εκπαιδευτικοί. Δηλαδή, το βασικό μας είναι να ετοιμάσουμε σωστά μαθητές, υποψηφίους για τις πανελλαδικές εξετάσεις και για τις ενδοσχολικές. Και όχι φυσικά να αναλωνόμαστε και να ετοιμάζουμε λίστες για να στέλνουμε σε αρμόδιους φορείς. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο απασχολεί τους φροντιστές είναι και ο αθέμητος ανταγωνισμός. Και το μεγάλο μας πρόβλημα είναι βέβαια ο αθέμητος ανταγωνισμός που υπάρχει στην αγορά εργασίας, γιατί έχουμε πάρα πολλά παιδιά που αναγκάζονται πολλές φορές να λειτουργούν παράνομα, μια και είναι δύσκολο να ανοίξουν δικές τους επιχειρήσεις. Και το πιο μεγάλο πρόβλημα φυσικά είναι οι καθηγητές, ορισμένοι καθηγητές, όχι όλοι, να το τονίσουμε αυτό, δημοσίου, οι οποίοι λειτουργούν κανονικά φροντιστήρια στα σπίτια τους. Η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, με απόφαση του Μητροπολίτη Ανθίμου, συνεχίζει για τρίτη χρονιά τη λειτουργία της Σχολής Αγιογραφίας σε Αγία Γλυκερία. Οι εγγραφές για τα τμήματα που θα δημιουργηθούν θα ξεκινήσουν στις 10 Σεπτεμβρίου. Τμήματα Αγιογραφίας θα πραγματοποιήσει η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως. Η σχολή αποσκοπεί στην εκμάθηση της ιεράς τέχνης αγιογραφίας σε άτομα όλων των ηλικιών που το επιθυμούν. Οι εγγραφές για τη σχολή αγιογραφίας για το νέο έτος θα ξεκινήσουν στις 10 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσουν 15 μέρες. Υπάρχουν τμήματα όλων των ηλικιών και όλων των, θα έλεγα, των επιπέδων, δηλαδή προχωρημένων στην αγιογραφία και όχι. Μπορούν να προσέλθουν όσοι ενδιαφέρονται στη σχολή αγιογραφίας που βρίσκεται στην οδό Αμφιπόλεως, δηλαδή παράπλευρα της εισόδου των γραφείων της Μητροπόλεως, και να συναντήσουν εκεί τις δύο αγιογράφους που έχουν την ευθύνη, τις αδελφές Κορδόνια, έτσι ώστε και να τους εξηγήσουν τη λειτουργία και να εγγραφούν και να μπουν στα τμήματα τα οποία θα αρχίσουν τη διδασκαλία στις 1 Οκτωβρίου μέχρι πρώτα ο Θεός τον Ιούνιο. Οι σπουδαστές της σχολής θα έχουν ευκαιρία να διδαχθούν τη βυζαντινή αγιογραφία, υλικά και τεχνικές, σχέδιο και χρώμα, ενώ οι πιο προχωρημένοι θα μπορούν να εντρυφήσουν σε ειδικά θέματα της αγιογραφίας. Τα τελευταία χρόνια, δηλαδή πλέον είμαστε φέτος τον τρίτο χρόνο λειτουργίας, με την ευθύνη της Μητροπόλεως λειτουργεί αυτή η σχολή. Έχει πολλούς μαθητές, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε στην πόλη μας ευτυχώς καλλιτέχνες και ανήσυχα έτσι πνεύματα, οπότε μπορούν στις ώρες
που τους επιτρέπει η εργασία τους, οι οικογένειές τους, οι απασχολήσεις τους γενικά να ηρεμούν και επικοδομητικά να περνούν κάποιες ώρες της καθημερινότητας. Ένας μεγάλος ποιητής της γενιάς του, ο Θανός Ανεστόπουλος, πέθανε μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο. Ο ίδιος είχε αποκαλύψει πως έπασχε από μεταστατικό καρκίνο των οστών από το Μάιο του 2015. Από τότε δεν σταμάτησε να πολεμά και να μην το βάζει κάτω, συνεχίζοντας να τραγουδά για την αγάπη, τον έρωτα και τη ζωή. Τα δυσάρεστα νέα του θανάτου του ανακοινώθηκαν από στενούς του φίλους και συνεργάτες στο Facebook το πρωί του Σαββάτου. Ήδη συναρτήθηκε και στο fan page των Διάφανων Κρίνων. Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1967 και υπήρξε μέλος του ροκ συγκροτήματος Διάφανα Κρίνα από το 1991 όταν και σχηματίστηκαν. Τα εγγένεια του Ιερού Ναού του Αγίου Χρυσοστόμου θα τελεστούν στις 11 Σεπτεμβρίου με υποδοχή του Τιμίου Ξύλου από τα Ιεροσόλυμα. Παράλληλα, για τις 10 και 11 Σεπτεμβρίου έχουν προγραμματιστεί μια σειρά από πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, ενώ ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος θα βραβεύσει και την Ολυμπιονίκη Άννα Κορακάκη. 10 ολόκληρα χρόνια κράτησε η κατασκευή του Ιερού Ναού του Αγίου Χρυσοστόμου στη Δράμα και έφτασε η στιγμή των εγγενείων που θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Οι πολιτιστικές αλλά και θρησκευτικές εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 10 Σεπτεμβρίου με την υποδοχή Τιμίου Ξύλου που θα έρθει από τα Ιεροσόλυμα, ενώ θα συνεχιστούν με τον Αρχιερατικό Εσπερινό και με πολιτιστικές εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν το απόγευμα του Σαββάτου 11 Σεπτεμβρίου στις 18:30. Με την υποδοχή τεμαχίου του Τιμίου Ξύλου από τα Ιεροσόλυμα, που θα κομίσει στην Εκκλησία μας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καπιτολιάδος Κύριος Ησύχιος. Μαζί με τα Άγια Λείψανα των Εγγενείων θα υποδεχθούμε και τους Αγίους Αρχιερείς, τους Συνοδούς δηλαδή, τους 5 Αρχιερείς που θα συμμετέχουν στη λαμπρή αυτή τελετή και θα ξεκινήσει ο Πολυαρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός. Μετά το τέλος του οποίου, στις 8 περίπου το βράδυ, θα ξεκινήσει η πολιτιστική εκδήλωση έξω στον αύλιο χώρο του ναού, την οποία θα διανθίσει φέτος η χοροδία των δομέστικων της Δράμας με τον Γρηγόρη τον Παπα Εμμανουήλ και 80 μέλη, τους εμπειροτέχνες, το Λύκειο των Ελληνίδων και Σύλλογο Μικρασιατών Προσφύγων που θα έρθουν από το Αγρίνιο. Στην εκδήλωση αυτή, η Ιερά Μητρόπολης Δράμας, ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας, θα επιδώσει το Χρυσό Σταυρό του Αγίου Χρυσοστόμου, την ανωτάτη τιμητική διάκριση της Μητροπόλεως μας, στην συντοπίτισσα Ολυμπιονίκη, κυρία Άννα Κορακάκη. Την επόμενη ημέρα, την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν και άλλες εκδηλώσεις. Στις 7, ο Όρθρος, η τελετή των εγγενείων και η πρώτη πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στο τέλος της οποίας θα τελεστεί και το μνημόσυνο υπεραναπαύσεως των ψυχών των θυμάτων της μικρασιατικής καταστροφής. Το απόγευμα στις 7 ο Μεθέορτος Εσπερινός και αμέσως μετά θα τελεστεί πάλι πολιτιστική εκδήλωση στον αύλιο χώρο του ναού με την συμμετοχή 14 πολιτιστικών συλλόγων του νομού Δράμας με χορούς και τραγούδια από τη Μακεδονία. Θα τιμηθούν οι μεγάλοι δωρητές και ευεργέτες του ναού μας με επίδοση τιμητικής πλακέτας και εικόνος του Αγίου και να πούμε στους ευλαβείς αδελφούς μας που θα έρθουν ότι μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας το πρωί της Κυριακής των Εγγενείων θα διανεμηθεί σε όλους εκτός από το αναμνηστικό και το φυλακτό από το κατασάρκιο των εγγενείων ένα βιβλίο με την ζωή και τον βίο του Αγίου και μία εικόνα με μαγνήτη για να τοποθετηθεί στο σπίτι σε ευλογία του κάθε δραμηνού αδελφού μας που θα έρθει την ημέρα εκείνη. Παράλληλα, ο πατέρας Γεράσιμος ενημερώνει τους πιστούς για το τι θα πρέπει να κάνουν εάν θέλουν τα ονόματά τους να μείνουν μέσα στο φυτόν της Αγίας Τράπεζας. Όσοι δε αδελφοί θέλουν να φέρουν τα ονόματά τους για να τα βάλουμε μαζί με τα Άγια Λείψανα μέσα στο φυτό της Αγίας Τραπέζης, παρακαλώ μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου να τα φέρουν εδώ, να τα καταθέσουν μέσα στο ειδικό κητίο για να προλάβουμε να τα τακτοποιήσουμε και να τα βάλουμε στον χώρο εκείνου όπου θα σφρογιστούν για πάντα. Να έχουμε καλή και ευλογημένη πανήγυρη, τα εγγένειά μας λαμπρώς να τα επιτελέσουμε με τη χάρη και την ευλογία του Θεού
Και τέλος να υπενθυμίσω εις όλους ότι το Τίμιο Ξύλο θα παραμείνει στην Εκκλησία μας μέχρι το πρωί της 15ης Σεπτεμβρίου, όπου θα τελείται καθημερινά η Θεία Λειτουργία και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας οι ευλαβείς αδελφοί μας θα μπορούν να το προσκυνούν, να το ασπάζονται και να ευλογούνται δι' αυτού. Χρόνια πολλά και ευλογημένα εις όλους. Κυρίες και κύριοι, ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Μπορείτε να ξαναδείτε το δελτίο ειδήσεων στο deltatv.gr. Ευχαριστούμε για την προσοχή και την εμπιστοσύνη σας. Καλό σας βράδυ.